Στον ανακριτή ήταν ο αστυνομικός και το τέρας, πατέρας της 19χρονης. Μιλάμε για την υπόθεση του κοριτσιού, το οποίο ήταν εγκλωβισμένο, φυλακισμένο, της έδιναν ναρκωτικά και το κύκλωμα, από ό,τι φαίνεται, διακινητών και νταβατζίδων την εξέδιδε σε πελάτες μέσω γνωστής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Για πες μας. Ναι, είναι η μέρα, Φίλιππε, όπου πραγματικά βρίσκονται ενώπιον του τακτικού ανακριτή, γιατί είχαν ζητήσει προθεσμία στο τέλος της εβδομάδας οι δύο, ο πατέρας τέρας και ο πρώην, ο απότακτος αστυνομικός, γιατί δεν τον πω αστυνομικό αυτόν τον άνθρωπο, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι κυριολεκτικά με το μισό ποινικό κώδικα. Λοιπόν, η σοκαριστική αυτή υπόθεση φαίνεται ότι θα ξεδιαλυθεί σε λίγη ώρα. Σας ξαναλέω, βρίσκονται ενώπιον τακτικού ανακριτή, που σημαίνει ότι θα δώσουν εξηγήσεις για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τους χώσουν μέσα, είναι ότι θα προφυλακιστούν. Ξαναλέω, έχουν στην πλάτη τους περισσότερα από 14 πλημμυρίσματα και κακουργήματα. Μην με βάζετε να σας τα διαβάσω ένα-ένα. Μάλιστα. 14. Πάμε τώρα. Φαίνεται πάντως ότι δεν είναι μόνο οι δυο τους. Υπάρχει τρίτο πρόσωπο, έχει πιστοποιηθεί, έχει βγει ένταλμα σύλληψης και σας το δίνω σαν πληροφορία ως δεδομένο και θέσφατο και ψάχνουν πλέον και το τρίτο άτομο. Μάλιστα. Και όσα έπρεπε περί ναρκωτικών ισχύουν, πραγματικά στερούσε την τροφή και προσπαθούσε να της δώσει ναρκωτικά για να την εκδίδει πιο εύκολα.